Καταρχήν, συμφωνία δεν έχουμε ακόμη. Όχι. Όχι. Αυτό είναι το σαφές. Μάλιστα. Πρώτον, δεν έχουμε συμφωνία και δεύτερον, δεν είμαστε βέβαιοι ότι ο λογαριασμός που έχουμε δει είναι ο τελικός. Ορίστε. Αυτό για καλό μας το πες τώρα. Λοιπόν, εντάξει, πάμε. Να τα πούμε όλα. Ναι. Λέω να το κάνουμε έτσι λοιπόν. Πάμε. Καταρχήν θέλω να μου πεις κάτι, γιατί εκτός από πολύ καλό ρεπορτάζ κάνεις και πολύ καλή ανάλυση. Ας ξεκινήσουμε με ένα πολιτικό ιδεολογικό, γιατί εδώ πρέπει πια να λέγω τα πράγματα με το όνομά τους πολίτες τουλάχιστον. Ιδεολογικά έχει ήττα ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Βεβαίως. Μπήκε στο πλαίσιο να συζητάει δημοσιονομική πειθαρχία και λιτότητα. Τα μνημόνια, τέλος και λιτότητα, πάει περίπατο. Πάμε τώρα στο ζουμί, γιατί χρειάζεται να έχει και συμφωνία από την άλλη χώρα. Βέβαια. Λοιπόν. Για πες μας. Το ένα δεδομένο λοιπόν είναι ότι συμφωνία θα έχουμε, αφού έχουμε φτάσει από ό,τι λένε όλοι γκρόσο μόντο στο 90% των απαιτήσεων των δανειστών. Αυτό μας δηλώνει ότι αυτοί εν τέλει δεν έκαναν πίσω σχεδόν σε τίποτα από ό,τι ζητούσαν, για να είμαστε σαφείς. Εμείς κάναμε πίσω σε όλα όσα ζητούσαν. Και το ζήτημα είναι ότι έχουμε μέχρι στιγμής έναν λογαριασμό 8 δισεκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος δεν γνωρίζουμε καν αν θα είναι τελικός. Και αυτό διότι υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες, μία εκ των οποίων φαίνεται να είναι και ο ΦΠΑ στα νησιά. Α, δεν έχει καταλήξει αυτό λες ακόμη. Δεν έχει καταλήξει διότι, αν θυμάστε, η ελληνική πρόταση έγινε αποδεκτή, αλλά μόνο ως βάση συζήτησης. Δηλαδή όλα αυτά που βλέπουμε ως μέτρα σήμερα είναι η βάση της συζήτησης. Συνεπώς δεν γνωρίζουμε. Επίσης, συγγνώμη, υπόθηκε σε όλους τους τόνους από πολλές και διάφορες πλευρές των δανειστών ότι θα χρειαστούμε σκληρή δουλειά 2 ημερών ακόμη και ότι χρειάζονται ακόμη πράγματα να γίνουν. Επομένως, πρώτον, δεν μένουμε στα 8 δις πριν τα δούμε καταγραμμένα στη συμφωνία. Δεν μπορούμε να φανταστούμε, πέραν κάποιων υποψιών που υπάρχουν για το θέμα του ΦΠΑ στα νησιά, τι άλλο θα περιλάβει ο λογαριασμός αυτός και πού θα φτάσει. Γιατί μέσα σε όλα τα άλλα θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτά τα μέτρα ονομάστηκαν παραμετρικά, τα οποία παραμετρικά σημαίνει βέβαιης απόδοσης. Δεν είμαστε βέβαιοι όμως ότι αυτά είναι όντως παραμετρικά. Κάθε ένα ευρώ που πρέπει να εισπραχθεί, δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα εισπραχθεί τουλάχιστον ολόκληρο. Μάλιστα. Και για να το πάμε και ένα βηματάκι παραπέρα, να πούμε ότι κάθε ευρώ που δεν εισπράτεται, εν συνεχεία ζητείται. Η ακόμη πιο ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι ότι κάθε ευρώ που δεν εισπράτεται από μια αμφίβολη πηγή καταλήγει εν τέλει να εισπράτεται από τους διάφανους και συνεπείς φορολογούμενους. Μάλιστα. Κάθε αποτυχία εισπράξης στρέφει πλέον τα μέτρα σε βέβαιες πηγές. Σταύρο, πες μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι πως έχουν τώρα τα πράγματα, λες ότι πάμε για συμφωνία. Επαναλαμβάνω, με τα δεδομένα που έχουμε τώρα. Ναι. Συμφωνία συνολική μακράς πνοής ή συμφωνία γέφυρα? Διότι χθες, αν άκουγες τη Μέρκελ, αντιλαμβανόσουν ότι θα υπάρχουν τουλάχιστον 2 στάδια. Αν άκουγες όμως Ολάντ, Γιούνκερ και Τσίπρα, άκουγες ότι είναι μία και έξω. Εγώ δεν είμαι ακόμη βέβαιος. Αυτό που έχω να πω είναι ότι πρώτον συζητείται μία παράταση. Η παράταση αυτή, κατά τη γνώμη μου, είναι το σενάριο που θα επικρατήσει. Για πολλούς λόγους. Ο ένας βασικός λόγος είναι ότι υπάρχει στο τραπέζι, ετέθη μάλλον στο τραπέζι, δεν υπάρχει ακριβώς, ετέθη στο τραπέζι το ζήτημα της ρύθμισης του χρέους. Mm-hmm. Αυτό, όπως ακούσαμε τον κύριο Γιούνκερ να λέει, δεν είναι ώρα να συζητηθεί. Ακούσαμε επίσης την κυρία Μέρκελ να μας λέει ότι το χρέος αυτή τη στιγμή θεωρείται βιώσιμο. Αυτή τη στιγμή. Να πω κάτι εδώ, αν μου επιτρέπεις. Προς τιμήν της συντριπτικής πλειοψηφίας των δημοσιογράφων που παρίστανται και η τελευταία ήταν και πιο σκληρή απέναντι στην κυρία Μέρκελ, όπως και στον κύριο Λαντ, το θέμα του χρέους το έθεταν όλοι οι συνάδελφοι. Ναι. Ουσιαστικό θέμα. Βέβαια. Η απάντηση που παίρναν είναι αυτή που είπες, ότι είναι βιώσιμο. Ακριβώς. Ναι. Τι μας λέει όμως αυτό?
μας λέει πρώτον ότι, ότι ο Μεν Γιούνκερ μας λέει ότι δεν είναι αυτή η κατάλληλη στιγμή. Mm-hmm. Ερώτημα, ποια θα είναι λοιπόν. Η κυρία Μέρκελ μας λέει ότι αυτή τη στιγμή το χρέος αντιμετωπίζεται ως βιώσιμο. Ποια στιγμή δεν θα αντιμετωπίζεται ως τέτοιο. Τι έχουμε εδώ λοιπόν, μια έμεση προαναγγελία παράτασης. Στην πραγματικότητα, εάν θέλουμε να προσεγγίσουμε το τι έχει συμβεί, αυτό που βλέπουμε είναι ότι ο Τσίπρας ζήτησε ως αντάλλαγμα για όλα αυτά τα σκληρά πράγματα το ζήτημα του χρέους μόνο και μόνο διότι αυτό θα, θα μπορούσε να περιτυλίξει πολιτικά αυτό το σκληρό πακέτο. Το πακέτο είναι σκληρό λοιπόν. Είναι σκληρό. Να το λέμε. Πιο είναι σκληρό. Και μάλιστα, ναι. Πώς να το πω, και δυστυχώς είναι και αμφιβόλο αποδόσεως. Ναι, ναι, αυτό το ξεκαθάρισες. Πιο σκληρό, λένε εδώ ακροατές, και από τα περίφημα μέτρα Χαρδούβελη που βέβαια οι άλλοι έσπευσαν χθες και να τα υιοθετήσουν ότι υπάρχει ως mail, τώρα υπάρχει, λέω για την αντιπολίτευση, αλλά είπαν τη μισή αλήθεια κι αυτοί. Εδώ έχουμε μπλέξει. Α, διότι ναι, αυτό είναι το mail Χαρδούβελη. Δεν σημαίνει ότι έξω το είχαν δεχτεί. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο ότι δεν το είχαν δεχτεί. Εδώ πέρα πρέπει να σημειώσουμε τα εξής απλά πραγματάκια. Πρώτον, με βάση τη συμφωνία που είχε γίνει το 12, το Νοέμβριο του 12, απαιτείτο πρωτογενές πλεόνασμα 3%. Αυτό σημαίνει χοντρά-χοντρά ότι αν πάρουμε το σημείο στο οποίο βρισκόταν η ελληνική οικονομία και το απαιτούμενο πλεόνασμα, και αν βάλουμε τώρα το χαμηλό πρωτογενές πλεόνασμα που απαιτείται από την κυβέρνηση Τσίπρα και τα μέτρα που θα φορτωθούμε, η διαφορά για το 15 για παράδειγμα είναι πάρα πολύ μικρή. Mm. Πάνω κάτω του 15 θα ζητούνταν τα ίδια λεφτά. Εγώ νομίζω, Σταύρο... Υπάρχει βέβαια μια μικρή διαφορά, έτσι, γιατί πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και τίμοι με όλους. Όντως, παρότι η διαφορά των μέτρων είναι ελάχιστη, δεν πρέπει να είναι πάνω από 100 εκατομμύρια, στο σύνολο των 8 δις. Ωστόσο, έχει μια σημασία το γεγονός ότι αυτά τα ίδια λεφτά θα πρέπει να εισπραχθούν από τους ίδιους φορολογούμενους με την οικονομία να έχει βαλτώσει επί ένα εξάμηνο. Έχεις δίκιο. Γιατί εξάμηνο έχει βαλτώσει πολύ παραπάνω. Πολύ παραπάνω. Διότι αν θυμάσαι, πηγαίναμε για πρωτογενές πλεόνασμα 1,5% τον περασμένο Αύγουστο, καταλήξαμε στο 0,4. Και όλες οι προβλέψεις για ανάπτυξη που γίνονταν από το περασμένο καλοκαίρι κατέληξαν να κατεβαίνουν ένα-ένα τα σκαλιά και την περίοδο Σαμάρα και την περίοδο Τσίπρα. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Σημαίνει ότι από μια οικονομία που δεν πατάει γερά στα πόδια της, όσο νομίζαμε ότι πάταγε, διότι υπήρξαν και πολλές αυταπάτες, ψέματα και διάφορα άλλα πράγματα, είναι δυσκολότερο να εισπραχθούν. Σταυρό, εγώ καταλαβαίνω ότι με άλλο υπολογισμό η προηγούμενη κυβέρνηση και με άλλο υπολογισμό εννοώ για το πρωτογενές, ναι, η τωρινή κυβέρνηση στα μέτρα δεν έχουν καμία διαφορά. Καμία διαφορά, ελάχιστη αν θέλεις, για να είμαι ειλικρινής. Όμως θέλω να μου πεις, η προηγούμενη κυβέρνηση έλεγε το εξής: αν το ολοκληρώναμε, θα μου πεις γιατί δεν το ολοκλήρωσαν, θα βγαίναμε από το μνημόνιο και θα είχαμε και πιστοληπτική γραμμή ρευστότητας. Τώρα στην χειρότερη είναι ένα εξάμηνο ακόμη το πρόγραμμα για να ολοκληρωθεί. Δηλαδή μνημόνιο, παρατείνεται. Μα ο λόγος για τον οποίο εγκατέλειψαν την προσπάθεια, ο λόγος για τον οποίο εγκατέλειψαν ακόμη και την προσπάθεια να εκλέξουν πρόεδρο της Δημοκρατίας, θυμάσαι τότε που συζητάγαμε όλα αυτά τα θρίλερ, για πόσο καιρό ήμουν απόλυτος βέβαιος ότι αυτή η πλειοψηφία δεν υπάρχει. Ναι, ναι, σωστό. Καλά κάνεις και το θυμίζεις. Από τότε συζητούσαμε κιόλας λέγοντας ότι, ξέρετε, δεν είμαι βέβαιος ότι σε εμάς καταβάλει κάθε προσπάθεια να βρει την πλειοψηφία αυτή. Και δεν προσπαθούσε. Είναι γεγονός. Διότι θα έπρεπε σήμερα, θα έπρεπε τότε, εν όψη μάλιστα πιθανών εκλογών που ακόμα δεν τις είχε εντελώς βέβαιες, θα όφιλε τότε να λάβει τα μέτρα αυτά που λαμβάνει σήμερα ο Τσίπρας. Πάμε τώρα στον Τσίπρα. Αυτό είχε το περιθώριο να ξεφορτώσει τον επόμενο. Ναι. Αυτό δεν έχει κανένα. Για πάμε στον Τσίπρα τώρα. Καταβάλλεται μια αγωνιώδη προσπάθεια από χθες το βράδυ. Και αυτό είναι που εισπράττουμε εμείς σήμερα το πρωί, ότι χαλάει τον κόσμο. Βγες και πες το, ρε παιδί μου, όπως είναι το πράγμα. Και ενδεχομένως θα το κατανοήσω, θα μου κακοφανία το κατανοήσω. Μη μου το ωραιοποιείς. Έχουν βγει ορισμένοι και λένε: η μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος εξασφαλίζει, είπε ο κ. Παπαδημούλης, 15 δις. Δεν γλιτώσαμε την περικοπή σε μισθούς και συντάξεις. Θα γίνει με αναδιανομή κοινωνικών κριτηρίων οι φόροι.
Τα βάζει κάτω όμως ο μισθωτός συνταξιούχος και σου λέει και ο ελεύθερος επαγγελματίας, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Κοιτάξτε, το πρώτο ζήτημα για τις περικοπές μισθών και συντάξεων. Καταρχάς έχουμε έμεση μείωση όλων των εισοδημάτων λόγω του ότι η πολύ μεγάλη αύξηση στο ΦΠΑ και μάλιστα σε είδη της καθημερινότητας επηρεάζει οριζοντίως τους πάντες. Όλοι δηλαδή θα πρέπει να καταβάλουν από την τσέπη τους και μάλιστα ξέρετε το ΦΠΑ τον πληρώνουν τα φτωχαλαϊκά στρώματα κατά βάση. Αυτά είναι που δεν μπορούν να τον αποφύγουν. Έτσι διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τα τρόφιμα. Δεν μπορείς να μην πληρώνεις τρόφιμα. Δεν μπορείς να μην πληρώνεις ΔΕΗ, δεν μπορείς να μην πληρώνεις όλα αυτά. Έχουμε επίσης το πρόβλημα ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε το τελικό σενάριο του ΦΠΑ για να κάνουμε κανονικό υπολογισμό. Να, γιατί λες εσύ ότι περιμένετε παιδιά για το κοστούμι, ε? Και δεν έχουμε το τελικό σενάριο για τον πολύ απλό λόγο ότι τουλάχιστον από όσα από τις διάφορες ειδήσεις που διέρεαν κυρίως σε ξένα μέσα ενημέρωσης στο ασφαλιστικό και στο ΦΠΑ είναι οι τελευταίες εκκρεμότητες για να κλείσει το πακέτο. Εγώ λοιπόν προτιμώ να περιμένω. Δηλαδή απολογισμός μόνο επί του τελικού πακέτου το οποίο θα δούμε να συνομολογείται και να υπογράφεται. Άρα εσύ λες, κράτη να δούμε το τελικό κείμενο και κράτη να δούμε αν είναι συνολική λύση ή γέφυρα. Σωστά? Ναι. Νομίζω πάντως ότι συνολική λύση χωρίς το χρέος δεν υπάρχει. Από την άλλη πλευρά, αυτό που φαίνεται να δίνεται ως ένα προσωρινό αντίδωρο στην κυβέρνηση είναι το περίφημο επενδυτικό πακέτο Juncker, το 35 ναι, δις. Ναι. Ωστόσο, εάν είδατε τις λεπτομέρειες των δηλώσεων χθες, πιθανόν είναι να εκταμιευθεί για φέτος το 1 δις. Σωστά. Το 1 δις. Τι σημαίνει αυτό? Κατά τη δική μου προσωρινή εκτίμηση μπορεί να ανανεωθεί ανάλογα με το περιεχόμενο της τελικής συμφωνίας, διότι όσο έχουμε εκκρεμότητα όλα είναι κατά κάποιον τρόπο συζητούμενα. Με το ένα μόνο δις από το επενδυτικό πακέτο, με την ποσοτική χαλάρωση να εκκρεμεί και με το χρέος επίσης να εκκρεμεί, έχω την εντύπωση ότι αυτό που κάνουν οι ξένοι στην κυβέρνηση, και εκεί φάνηκε πόσο σκληρά έπαιξαν το παιχνίδι, είναι ότι στην ουσία τη θέτουν υποδοκιμή. Δηλαδή, δείξε ότι μπορείς να τα περάσεις από τη Βουλή και μάλιστα πριν, από τα δικά μας κοινοβούλια. Το είπε χθες ο Σόιμπλε, στην επιστολή που έστειλε προς το Euro Working Group και προς το Γερμανικό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, δείξε ότι μπορείς να τα περάσεις από τη Βουλή πρώτον, δείξε ότι αντέχεις και είσαι κυβέρνηση, δεν θα χρειαστεί δηλαδή να πας σε εκλογές και άλλα, και άλλα τέτοια παρόμοια, και δείξε επίσης ότι μπορείς να είσαι συνεπής στην υλοποίηση των μέτρων αυτών. Θεωρώ δηλαδή ότι όποια συζήτηση θα αρχίσει ή όποια ροή, εμπροστοβαρής ροή, δηλαδή δίνουμε εκ των προτέρων αρκετά λεφτά ώστε να επενδυθούν στην οικονομία και η ανάπτυξή της να χρηματοδοτήσει στο μέλλον τις φορολογικές απαιτήσεις. Έτσι, αυτό δηλαδή θα μπορεί να γίνει εφόσον η κυβέρνηση αποδείξει ότι μπορεί και να τα περάσει και να τα υλοποιήσει. Άρα μετά τον Οκτώβριο θα ανοίξει η συζήτηση για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Αυτό φαίνεται μέχρι σήμερα. Άρα μετά τον Οκτώβριο χρονολογικά, άρα να, γιατί λες εσύ ότι μάλλον πάμε σε γέφυρα στην ουσία. Κατά τη γνώμη μου, το πιθανότερο σενάριο αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι γέφυρα. Διότι δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα υπάρξει συμφωνία που δεν θα περιλαμβάνει μία διατύπωση για το χρέος. Εάν αυτή υπάρξει, ωστόσο, στο Eurogroup της Τετάρτης, αύριο το βράδυ δηλαδή, είτε δρομολογηθεί ένα επόμενο Eurogroup μετά την ψήφιση της συμφωνίας, η οποία θα περιλαμβάνει και ζήτημα χρέους, τότε θα μπορούμε ενδεχομένως να μιλήσουμε για συμφωνία μια και έξω. Αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε. Για πες μου κάτι και θα επιστρέψω στα νούμερα μετά, γιατί έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Από τη σκύλα εντός εισαγωγικών των Βρυξελών πρέπει να έρθει και στην εσωκομματική χάριβδη. Προφανώς. Το Μέγαρο Μαξιμού. Εκεί τι εικόνα έχεις? Εγώ εξακολουθώ να έχω την αίσθηση ότι ο βασικός ύποπτος, να σε πούμε έτσι, που λέγεται Αριστερή Πλατφόρμα, θα ψηφίσει. Δεν ξέρω
Δεν είμαι ακόμα βέβαιος για το αν τα στελέχη της πλατφόρμας θα παραμείνουν στην κυβέρνηση για να υλοποιήσουν πράγματα με τα οποία ενδεχομένως να διαφωνούν, που δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό διαφωνούν, πόσο σοβαρά τα βρίσκουν και αν η σοβαρότητα την οποία αποδίδουν στα μέτρα αυτά τους οδηγεί και εκτός κυβέρνησης. Θεωρώ όμως ότι στη Βουλή θα ψηφίσουν. Άρα βλέπεις ένα σχηματισμό σύντομα. Στην καλύτερη. Δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό. Σας λέω, μπορεί κάλλιστα και τα μέτρα να ψηφιστούν και οι υπουργοί να παραμείνουν. Ξέρεις γιατί το λέω όμως, Σταύρο μου. Συγγνώμη, διότι εδώ υπάρχει το ενδεχόμενο να σου πει ο άλλος, ξέρεις κάτι. Ναι, οκ, εγώ υπογράφω αυτά, διότι δεν μπορούσα να αφήσω τη χώρα να χρεοκοπήσει. Ναι. Έτσι, ήταν και παλαϊκή απέτηση εδώ που τα λέμε. Έτσι, η κοινωνία έλεγε, εντάξει, παιδιά, οκ, πρέπει να πάμε συμφωνία. Σε καμιά περίπτωση δεν χρεοκοπούμε. Όλο αυτό το πράγμα ήταν μια πίεση τρομακτική μαζί με το χρήμα που κάθε, που κάθε μέρα έφευγε και μάλιστα κατά μέρα και δισεκατομμύριο πλέον. Έτσι, δεν μπορούσε η κυβέρνηση να συνεχίσει να διαπραγματεύεται με τον κόσμο να τρέχει στα ATM έστω και συντεταγμένα και να βγάζει διαρκώς λεφτά τα οποία κάθε μέρα αναπλήρωνε η ΕΚΟΥΤΟΥ, η οποία δεν γνωρίζουμε μέχρι πότε θα τα αναπληρώνει. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Μπορεί να σου πει η πλατφόρμα για παράδειγμα ότι ξέρετε κύριοι, εγώ υπέγραψα αυτό το πράγμα υπό τη μεγαλύτερη δυνατή πίεση, με θεούς και δαίμονες απέναντί μου, ακόμα και με την κοινωνία να δυσκολεύει τη διαπραγματευτική μου θέση παίρνοντας τα λεφτά της από τις τράπεζες. Ωστόσο, θεωρώ ότι έχω περιθώριο, εάν φέρω την οικονομία σε ένα καλύτερο σημείο, να απαλύνω τα περισσότερα από αυτά που αναγκάστηκα να υπογράψω. Μπορεί σε αυτή την περίπτωση να μην έχουμε κάνει πολιτικές εξελίξεις. Αναγκαστικά πάντως κάνει μια στροφή πλέον μεγάλη και η αριστερή πλατφόρμα, για να τα λέμε να καταλαβαινόμαστε, με βάση αυτά που λέγανε πριν τις 25 και μετά τις 25. Εγώ θέλω να μου πεις, εγώ με ποια έννοια τον είπα τον ασχηματισμό, Σταύρο μου? Χθες υπέβαλε το χαρτί ο Βαρουφάκης και του είπανε, ω, η υπογραφή σου δεν πιάνεται, θέλουν υπογραφή Τσίπρα. Μετά από αυτό το λόγο, πιστεύεις ότι μπορεί να σταθεί ο Υπουργός Οικονομικών, όσο και αν τον θέλει ο κόσμος και ο Τσίπρας ενδεχομένως? Νομίζω ότι όχι, δεν μπορεί να σταθεί. Μάλιστα. Δεν μπορεί να σταθεί και δεν είμαι και πάρα πολύ βέβαιος ότι και στην ίδια την κυβέρνηση το κλίμα είναι καλό για τον κύριο Βαρουφάκη. Α, μάλιστα. Θεωρείς ότι είναι και μία ήττα του η κατάληξη αυτής της ιστορίας προσωπική? Νομίζω ότι τον προσωπικό απολογισμό θα τον κάνουμε μάλλον στο τέλος, γιατί εδώ υπάρχουν ζητήματα που μένουν να διευκρινιστούν μετά τη συμφωνία. Δηλαδή, σε ποιο βαθμό ο Βαρουφάκης λειτουργήσε υπό τις εντολές της κυβέρνησης, άρα μπορεί να έγινε μια ηφηγένεια. Έτσι, μπορεί να θυσιάστηκε ο ίδιος, αυτό δεν το αποκλείουμε, ή να λειτουργήσε αυτόνομα προκαλώντας πρόβλημα στην κυβέρνηση. Φαντάζομαι ότι οι πρωταγωνιστές της ιστορίας αυτής θα μιλήσουν αφού ηρεμήσουν τα πράγματα. Τότε θα δούμε αν ήταν προσωπική του ήττα, αν θυσιάστηκε, αν έγινε ήρωας, αν απλώς διαχείρισε τα πάντα λάθος. Αυτά δεν γνωρίζουμε. Λοιπόν, για να πάω σε κάποια νούμερα τώρα που κάθισα και τα υπολόγισα, και επειδή εσύ έχεις πάντα μια μεγάλη εικόνα, θέλω να με βοηθήσεις λίγο. Η κυβέρνηση άντλησε τα ταμιακά διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου για να πληρώσει τα 3,8 δις του ΔΕΛΤΑ ΝΤΑΦ. Καλά μέχρι εδώ? Μάλιστα. Προκειμένου να πληρώσει και έντοκα γραμμάτια αξίας 15 δις, χρειάστηκε να εκδώσει νέα συνολικής αξίας 19,5 δις. Κάλυψε όμως έτσι και το ταμιακό έλλειμμα της κεντρικής διοίκησης τον Απρίλιο, που ήταν 1,5 δις. Επομένως, λέω εγώ τώρα, Σταύρο μου, η κυβέρνηση έχει φορτώσει ένα κυλιόμενο έλλειμμα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 5,3 δις. Και έχει επίσης στεγνώσει την αγορά μη πληρώνοντας υποχρεώσεις της. Σωστό και αυτό. Με πολλά ακόμη λεφτά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν είμαι να υπολογίσω. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής μεγάλο πρόβλημα. Συγγνώμη, ξέρεις γιατί σε ρωτάω. Τα υπολόγισα ότι μέχρι το τέλος του έτους η κυβέρνηση καλείται να πληρώσει 5,2 δις ευρώ στο ΔΝΤ, 5,1 δις στην ΕΚΟΥΤΟΥ, 1,5 δις διακρατούμενα ομόλογα, σύνολο 11,8. Αν προσθέσω και 3,1 δις σε τόκους τίτλων που πρέπει να πληρωθούν στο τέλος του έτους, η απέτηση φτάνει στα 15 δις. Επομένως και τα 7,1 δις ευρώ των υπολείπων δόσεων να πάρει δεν βγαίνουν. Όχι, μα δεν νομίζω ότι θα μείνουμε στα 7,2. Α. Δεν υπάρχει συμφωνία με 7,2. Α. Διότι αυτή θα είναι μια συμφωνία χρεοκοπίας. Και επειδή ακριβώς έχει γίνει τόσο σκόπος μέχρι τώρα για να προφερθεί ακριβώς αυτό, δεν νομίζω ότι μιλάμε για τα 7,2 δις. Επίσης θα πρέπει, μην ξεχνάμε ότι έχει ανοίξει ήδη συζήτηση, έχει ανοίξει και μέσα στη Γερμανία με πρωτοβουλία Μέρκελ και Σόιμπλε, και μάλιστα με
με αναφορές που έγιναν και εντός του κοινοβουλίου τους για καινούριο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της τάξεως των 40 έως 50 δις. Επίσης θα πρέπει να υπολογίσουμε μέσα σε όλα αυτά τα χρήματα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, τα χρήματα δηλαδή που προορίζονταν για τις τράπεζες. Θα πρέπει να υπολογίσουμε πιθανές εκροές από το, όπως το λένε, από το πρόγραμμα Juncker, το οποίο, εάν τα πάντα πάνε καλά, θεωρώ ότι θα δώσει περισσότερα έσοδα και στην οικονομία. Και επίσης θα πρέπει να δούμε το θέμα της ποσοτικής χαλάρωσης. Το οποίο είναι μεγάλη ιστορία αυτή, Είναι μεγάλη ιστορία. Όλα αυτά είναι μεγάλη ιστορία. Το δικό μου ερώτημα είναι, πρώτον, εάν η κυβέρνηση θα αντέξει πολιτικά και αν θα σταθεί όρθια. Ναι. Το δεύτερο είναι, εάν έχει πρόγραμμα και τρόπο αξιοποίησης των κονδυλίων αυτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πέρα από το να σου λέει ο Γιούνκερ ότι ξέρετε εγώ... Το φωνάζεις αυτό 2 μήνες τώρα εσύ. Ότι έχω 35 δις, μάλιστα, ωραία. Τι θα τα κάνουμε, παιδιά, πού θα πάνε, σε ποιους τομείς, με ποιο στόχο και όλα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά παραμένουν εκκρεμότητες. Δυστυχώς, η κυβέρνηση Τσίπρα θα αρχίσει τώρα επί της ουσίας να κυβερνάει. Βέβαια θα αρχίσει με το κακό σενάριο. Θα αρχίσει με μέτρα. Όμως, πέρα από τα μέτρα, θα πρέπει να επιδείξει και ικανότητα σε πάρα πολλούς άλλους τομείς. Εγώ έχω ξαναπεί, δεν μπορώ να κρίνω ακόμη πριν δω αυτά τα βασικά πράγματα. Το ότι θα ερχόντουσαν μέτρα, το γνώριζαν οι πάντες. Το ότι δεν υπάρχει εύκολη συμφωνία, το είχαμε ξαναπεί. Το ότι η κυβέρνηση Τσίπρα θα πληρώσει κόστος για να κυβερνήσει μια χρεοκοπημένη χώρα, όπως πλήρωσαν και όλοι οι προηγούμενοι, του το είχαν αναγγείλει και οι ξένοι πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα. Μένει να δούμε εάν μπορεί να διαχειριστεί αυτήν ακριβώς τη χρεοκοπημένη χώρα με τρόπο που να την οδηγήσει σε έναν δρόμο τουλάχιστον εξόδου από αυτό το χάλι. Θέλω να κλείσουμε με 2 ερωτήματα. Ξέρω ότι είσαι κουρασμένος, αλλά θα σου τα κάνω γιατί σου αρέσει η πολιτική ανάλυση και πέρα από διευθυντή σύνταξη στο Ποντίκι είσαι και πολιτικών. Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής. Το μήνυμα που εκπέμπεται μετά τις χθεσινές εξελίξεις στις υπόλοιπες χώρες του Νότου, παρακαλώ πολύ Σταύρο Χριστακόπουλε, π.χ. Ποδέμος, είναι πιο πλέον. Γιατί κάποιοι στην Ελλάδα καρτερούν να αλλάξει το πράγμα στην Ισπανία. Νομίζεις ότι αλλάζει πλέον και η φορά των πραγμάτων? Θέλω να πω, το αφήγημα Ραχώη θα είναι, παιδιά με συγχωρείτε, τον είδατε, πήδαγε 5 μήνες, ορίστε. Για το Ραχώη, αυτό, το μόνο πράγμα που ξέρουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι σχεδιάζει ακόμη και το να επιταχύνει τις εκλογές για να μην προχωρήσει σε μεγαλύτερο βαθμό η καταρρεύσή του. Επίσης θα πρέπει να δούμε ότι ο κύριος Ρέντζη ακριβώς δίπλα μας, ο οποίος εμφανίστηκε τελευταία ιδιαίτερα σκληρός μαζί μας, καταραίει και ο ίδιος εφαρμόζοντας όλα αυτά για τα οποία και ο ίδιος πίεσε να εφαρμόσουμε εμείς. Πάντως δυσχεραίνεται λίγο όσοι βλέπαμε συμπάθεια το ΣΥΡΙΖΑ η θέση τους, έτσι, ως πολιτική. Έχω την εντύπωση ότι κανείς δεν μπορεί να ταυτιστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Η Ισπανία είναι μια εντελώς διαφορετική χώρα. Έτσι, είναι μια διαφορετικού μεγέθους οικονομία με εντελώς διαφορετικές ανάγκες. Ας μην ξεχνάμε ότι την ώρα ακριβώς που η Ελλάδα ήταν πρώτο θέμα και πρώτη υποψήφια χώρα στον πλανήτη να χρεοκοπήσει, οι Ποδέμος έπαιρναν τις δημαρχίες όλων των μεγάλων πόλεων της Ισπανίας. Σωστό είναι αυτό. Έχεις δίκιο. Θέλω να κλείσω. Νομίζω δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, και επειδή η πολιτική είναι, λειτουργεί και λίγο επιλεκτικά. Η πολιτική, μάλλον με όμικρον γιώτα, λειτουργούν επιλεκτικά. Από το ΣΥΡΙΖΑ θα πάρουν το παράδειγμα ότι μπορεί πράγματι μία δύναμη, ακόμα και ξεκινάει από το μηδέν, να προτάξει ένα διαφορετικό λόγο και να κερδίσει. Από εκεί και πέρα, δεν νομίζω ότι θα αξιοποιηθεί στο εσωτερικό της Ισπανίας κάτι περισσότερο. Οι Ισπανοί έχουν αρκετά μαζεμένα στο Ραχώη για να ασχολούνται με το αν ο Τσίπρας κατάφερε ή δεν κατάφερε να σκίσει το μνημόνιο. Λέει εδώ ένας φίλος ακούγοντάς, πάντως κύριε Σταύρο, λέει πολιτικά το, κύριε Σταύρο, το πολιτικά το μήνυμα είναι ότι για πρώτη φορά η αριστερά πάει δεξιά. Και θέλω να κλείσουμε, Σταύρο Χριστακόπουλε, με αυτό. Το πολιτικό συμπέρασμα που βγάζεις εσύ μέχρι στιγμής είναι ποιο? Πολιτικό συμπέρασμα είναι ότι, πρώτον, θα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε ότι στην Ελλάδα πρέπει να μιλάμε για χώρα, πρέπει να μιλάμε για την κατάσταση της χώρας, για τα προβλήματα της χώρας και όχι τόσο πολύ
για τις ιδεολογικές ή ιδεολειπτικές αιμονές του καθενός μας. Έχω την εντύπωση ότι μια κυβέρνηση χρεοκοπημένης χώρας, αριστερής ή όχι, δεν μπορεί να διαχειριστεί πολύ διαφορετικά τα πράγματα όσο ακόμη εξαρτάται από ξένο χρήμα. Και το ζήτημα μιας αριστερής κυβέρνησης είναι όταν θα έχει τα εργαλεία, τα χρηματοδοτικά κυρίως, ναι, να καταφέρει να σαρώσει ένα τουλάχιστον μεγάλο μέρος από τις παθογένειες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Να κάνει ένα άλλο αφήγημα. Και κυρίως των θεσμών. Όση ώρα μιλάς, η ΕΚΟΥΤΟΥ ανακοίνωσε ότι αυξάνει περαιτέρω τη ρευστότητα του ELA για την Ελλάδα. Αυτό κάνει κάθε μέρα, διότι είπαμε, τρέχουμε, ναι, κατά κοπάδια να μαζέψουμε 100, 150, 200, 300, 500 ευρώ, λες και δεν υπάρχει αύριο. Και όπως το λες εσύ, είναι και η μεγάλη αντίφαση. Το απόγευμα στον καναπέ θα κάνεις την κολοτούμπα ακόμον έτσι και έτσι, βάστα άμα σου βαστάει, και το πρωί πάρ' τα λεφτά. Δεν είναι τυχαία τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων, ότι θέλουμε συμφωνία οπωσδήποτε. Έτσι, συμφωνία οπωσδήποτε, ή δυνατόν να την έχουμε και χθες, αλλά τη θέλουμε καλή. Τη θέλουμε βολική και κυρίως να μην την πληρώσουμε εμείς. με συγχωρείτε, τώρα αυτά δεν γίνονται μαζί.